you. Welcome to Greece. I'm very happy to be here. To the ministry. Oh, very finance, where everything was happening during the very difficult times. I know. The previous decade. Much better. On track. Ο Επίτροπος Τζαντιλόνι έχει ένα διακριτό ρόλο στις Βρυξέλλες. Όχι μόνο διότι έχει διατελέσει πρωθυπουργός της Ιταλίας, μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, αλλά και διότι έχει μεγάλη εκτίμηση ανάμεσα στους υπουργούς του ECOFIN και του Eurogroup που συνεδριάζουμε κάθε μήνα. Και θετική συνεισφορά στην διαχείριση των οικονομιών, της οικονομικής και νομισματικής ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, όπως και ο ίδιος σημείωσε, έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Βασισμένη στη στήριξη των Βρυξελών, στο μεγάλο πακέτο που έχουμε από τα Ταμεία Συνοχής και από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε τη μεγαλύτερη κατακεφαλή ενίσχυση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βασισμένη και σε δύο ακόμα πράγματα. Τη δημοσιονομική σοβαρότητα από τη μια πλευρά και μια φιλοεπενδυτική προσέγγιση από την άλλη πλευρά. Προχωρούμε μπροστά με αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που ήδη ψηφίσαμε για τη φοροδιαφυγή, για παράδειγμα, και με άλλες αλλαγές, όπως είναι το νομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, για την ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, οι αλλαγές που θα φέρουμε σύντομα για τις θυγατρικές του υπερταμείου, για να γίνουν πιο ευέλικτες και πιο αποδοτικές, και φυσικά αυτό το πνεύμα θα αντικατοπτριστεί και στο νέο τετραετές πρόγραμμα από την πλευρά της Ελλάδας, το οποίο θα κατατεθεί το Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες και το οποίο θα αντανακλά το πνεύμα το οποίο σας περιέγραψα. Προχωρούμε λοιπόν μπροστά. Η Ελλάδα προχωρεί μπροστά με αισιοδοξία και προχωρεί μπροστά με αισιοδοξία γιατί επιχειρούμε να λειτουργούμε κάθε μέρα με σοβαρότητα και αξιοπιστία.